Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορούσα να κάνω και διαφορετικά, γιατί σαν αντιδήμαρχος περιβάλλοντος έπρεπε να ανταποκριθώ στο κάλεσμά σας. Δεν το περίμενα ακριβώς έτσι. Είχαμε ακούσει, μας είχαν έρθει στα αυτιά μας κάποιες καταγγελίες αναφορικά με σκουπίδια εδώ στην περιοχή του Μαρκόπουλου. Αλλά να δω αυτό το θέαμα και αυτό το θέαμα που όπως μου λέτε είναι το θαμμένα, που είδατε μέσα και το θαμμένα το σκουπίδια. Αυτό είναι, λένε για το χαδά κάτω. Το χαδά είναι ανάλογο εδώ πέρα. Είναι ένα παράνομο χαδά. Και εγώ όταν το πρώτο είδα, εξεπλάγει. Μετά από καταγγελίες και να περνάνε προκλητικά τα αυτοκίνητα και να αδειάζουν εδώ πέρα, τη στιγμή που είμαι. Που με έχουν ψηφίσει οι άνθρωποι και με έχουν βάλει σαν αντιδήμαρχο περιβάλλοντος, ούτε κοφεύω, ούτε δεν βλέπω. Οπότε πρέπει να πάρουμε μέτρα. Πήγαμε λοιπόν στη Γαδά κάτω, στην κυρία Γκάρη, στο περιβάλλον, στην προστασία περιβάλλοντος και κατόπιν διαδικασιών και μαζί και με το δασαρχείο κλείσαμε την είσοδο. Βάλανε δύο πινακίδες, όποιος ανέβει επάνω, συλλαμβάνεται και κατάσχεται το αυτοκίνητό του. Πριν γίνει αυτό, όποιος ήθελε ανέβαινε με το αυτοκίνητο εδώ. Υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα. Γινόταν το έλα να δεις. Είχαν κλείσει την είσοδο, γκρέμισα την είσοδο κατόπιν υποδείξεως του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Δασαρχείου. Βάλαμε και τις πέτρες για να μπει ένα φρένο. Γιατί εδώ πέρα όλοι διεκδικούσαν. Και μας λέει το Υπουργείο, αφού διεκδικούν, να έρθουν να μας πούνε ποια είναι τα δικά τους για να γίνει η αποκατάσταση και να συνεισφέρουν σε αυτή τη μεγάλη καταστροφή που έχει γίνει εδώ πέρα. Άρα ουσιαστικά αυτό το πράγμα που γινόταν έχει τελειώσει. Τώρα πάμε στο επόμενο βήμα που είναι η αποκατάσταση του. Η αποκατάσταση του για τους πολίτες μας. Γιατί ο υδροφόρος ορίζοντας έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Πάνω, όπως είδατε, το μεθάνιο εκρήγνεται. Πρέπει να βρούμε εταιρείες να μπορέσουν να πάρουν το μεθάνιο. Και όταν ήρθαν οι τοπογράφοι επάνω, μας είπαν ούτε χελώνα ούτε πουλί πετάμενο δεν περνάει. Και φυσικά, εφόσον, το ξαναλέω, είμαι αντιδήμαρχος περιβάλλοντος, τι λόγο θα δώσω στους συμπολίτες μας αυτό που αναπνέουν, τον καρκίνο που αναπνέουμε. Και βέβαια και γύρω-γύρω που είδατε από το αμαξοστάσιο. 90.000 εκεί είναι ογκομετρημένα σκουπίδια. Που χρειάζεται κάτι πρόχειρα μαθηματικά γύρω στα 11 εκατομμύρια. Σε λίγο μπαίνουμε σε καύσωνα. Αυτά καίγονται. Τι κάνανε εδώ πέρα, κατεβάζανε τα μπάζα και σκεπάζανε τα σκουπίδια. Όλα αυτά τα μάθα τώρα εγώ. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να γίνει η αποκατάσταση. Αλλιώς έχουμε πρόβλημα και για τα παιδιά μας, και μελλοντικά και για τη ζωή μας. Πώς λέγεται αυτή η περιοχή για τους ακροατές που δεν έχουν εικόνα του. Η Μερέντα, τα αλατομεία. Μόλις κλείσαν τα αλατομεία έγινε αυτό εδώ πέρα. Σιγά σιγά πετάγανε τα σκουπίδια. Και η έκταση αυτή είναι όλο αυτό που βλέπουμε ό,τι και όλο αυτό που ανεβήκαμε. Ναι, ναι. Έχει γίνει μεγάλο διασμό στο περιβάλλον. Είναι τρομερή κατάσταση. Αλλά ο κόσμος, επειδή είναι η μυρωδιά, δεν φαίνεται, δεν είναι ορατή και δεν μπορεί να το καταλάβει. Έλα πάνω, δεν μπορεί να περπατήσει ένας άνθρωπος. Πάμε να δεις τώρα το έχω, το χάλι. Το μεγάλο. Πάμε να δεις τι θα γίνει. Όλα, σου λέω, όλα τα βουναλάκια εδώ είναι σκουπίδια. Κύριε Αντιδήμαρχε, από εκεί πηγαίνανε, κολλώνανε τα αυτοκίνητα από πίσω και τα διάζανε. 200 μέτρα βάθος και εδώ. Και εδώ, κοιτάξτε. Η βρώμα είναι αφόρητη, έτσι. Αυτό το πράγμα που μυρίζω τώρα είναι το μεθάνιο. Έχει σκάσει εκεί πέρα οι ρογμές και βγαίνει το μεθάνιο. Όπου βλέπεις ρογμή, βγαίνει το μεθάνιο. Εδώ βρισκόμαστε στο Νταμάρι, στο Μαρκόπουλο. Ακριβώς, ναι. Εκεί πάνω λέτε ανέβαιναν τα φορτηγά, ναι, και έριχναν κάτω. Όλα κάτω τα σκουπίδια. Είναι αυτά που βλέπουμε όλα εκεί αυτά πέρα, θαμμένα, τα θαμμένα αυτό, σκουπίδια. Και μετά, όλο αυτό το βουνό που βλέπαμε είναι θαμμένο με τέτοιο. Επειδή πάω κάτω στον Αστρόπυργο και βλέπω, αυτό νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο. Δηλαδή υπάρχει ένα παράνομο χαδό μέσα στην καρδιά του Μαρκοπούλου. Και αυτή η έντονη μυρωδιά αυτή που τώρα σου μυρωδιά, αυτό λοιπόν, που δεν τη βλέπουμε γιατί είναι αόρατη, την αναπνέουν οι δημότες μας. Ερήμην τους, έτσι, γιατί δεν πληρώσανε για να τους πετάς τα σκουπίδια εδώ πέρα και να αναπνέουν αυτό εδώ πέρα. Κοίτα εδώ. Τα σκασίματα που βλέπεις είναι από το μεθάνιο. Εδώ όλο αυτό που πατάς είναι σκουπίδια. Πατημένα. Αυτό σκουπίδια. Κάτω μας, δηλαδή τώρα που από κάτω μας βγαίνει το μεθάνιο ακριβώς, που μυρίζουμε τώρα. Ακριβώς. Και όταν φέραμε το ΙΠΕΝ εδώ, μας είπε ότι πρέπει να έρθει και εταιρεία και να δει το μεθάνιο. Να γίνει εκμετάλλευση και μεθάνιου. Άμα κάτσε εδώ θα πεθάνεις από τη βρώμα. Δεν αντέχετε. Παρατηρήσαν ότι δεν κυκλοφορεί ούτε χελώνα, ούτε πουλιά πετάνε εδώ.
Δεν αντέχετε. Και ο καμερανό μας έχει πρόβλημα. Όσο καθόμαστε, επιβαρύνουμε την υγεία μας. Είναι εντυπωσιακό αυτό, δεν είναι εντυπωσιακό, αλλά πρέπει να το μάθει ο κόσμος. Να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Δεν γινόταν να κλείσουμε τα μάτια και, και το στόμα. Σκουπίδια, όλο όλα το βουνό, αυτά είναι σκουπίδια. Δηλαδή, άμα κάνεις μέτρο σύγκρισης, είμαστε family κάτω. Μόνο που αυτή είναι παράνομη. Λοιπόν, για να καταλάβω, εδώ μιλάμε για το νταμάρι στο Μαρκόπουλο. Είδαμε κάτω το βάθος του, ότι φτάνει σχεδόν στα 200 μέτρα. Ακριβώς. Θα το δούμε μετά και από την... Φανταστείτε ότι και αυτό είναι μπαζωμένο, από τι μου πάνε τα παιδιά, οι παλιοί που ξέρουν. Μπαζωμένο από εδώ και κάτω. Δηλαδή, όλο, από εδώ και κάτω είναι 200 μέτρα, ναι, μπάζα. Ναι. Μπάζα, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και νοσοκομιακά, γιατί έχουν βγει οι βρώμες ότι φέρανε νοσοκομιακά βράδυ. Από όλη την Ελλάδα πετάγανε μπάζα βράδυ εδώ πέρα και οτιδήποτε άλλο άγριστο υλικό. Δείτε το βουνό, δείτε το νταμάρι στη Μερέντα Μαρκοπούλου. Η συνεχής ρήψη μπαζών έχει καλύψει τον κρατήρα βάθους 200 μέτρων. Ο δημοσιογράφος και ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος Μαρκοπούλου περπατούν πάνω σε μπάζα βάθους 200 μέτρων. Απίστευτες οι οσμές που κάνουν δύσκολη την επιχείρηση καταγραφής της κατάστασης. Δεν αντέχεται. Η έντονη μυρωδιά συνεχίζει εδώ πέρα. Άρα, όπως είναι αυτό εδώ το βουνό και συνεχίζει κάτω στα 200 μέτρα βάθος που είδαμε πριν. Άγιο ο υδροφόρος ορίζοντα, δεν μένει τίποτα. Ο έλεγχος του περιβάλλοντος. Έγκλημα. Περιβαλλοντολογικό έγκλημα. Ναι. Κάνω έκκληση λοιπόν στους αρμοδίους να κοιτάξουν. Γιατί πλέον τίθεται ζήτημα ζωής και θανάτου για την υγεία μας. Δεν είναι υπερβολή αυτό. Αποκατάσταση. Όποιος φέρει εδώ πέρα, ας κάνει μια βόλτα κάποιος. Μπορεί να κάνει κάποιος βόλτα στο βουνό, θα πεθάνει. Θα πεθάνει από τη μόλις. Πάμε να δούμε και εκεί στη γωνία που φαίνεται την πέτρα. Άμα, όπου θέλεις. Βλέπουμε εδώ κάτω το βάθος των 200 μέτρων, όπως κατεβαίνει το βουνό που δούλευαν τα λατομεία, είχε φτάσει περίπου μέχρι εκεί το βάθος των εργασιών. Σύμφωνα με όσα μας έχουν πει εδώ άνθρωποι που έχουν προλάβει το μέρος παλιά, όλο αυτό το πράγμα το οποίο πατάμε πάνω... Ήταν μια μεγάλη τρύπα και ονομάστηκε Χωνή, το Χωνή. Το επωνομαζόμενο Χωνή, ούτε ήξερε τα πει Χωνή και αυτό το Χωνή. Και φαίνεται, άμα δείτε και εκεί, θα μας βοηθήσει και η κάμερα. Φαίνεται ότι υπάρχουν τα μπάζα που κατεβαίνουν μέχρι κάτω. Βλέπετε ότι δεν είναι φυσική ροή του. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Και βγαίνει και αυτό το πράσινο, τίποτα τίποτα πράσινο, με τα αγκάθια. Είναι τεράστιο έγκλημα οικολογικό. Δηλαδή, άμα δεν ερχόσαστε εσείς για να το δημοσιοποιήσετε, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει μία εικόνα κάποιος. Είναι ασύλληπτο. Ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος που δεν μασάει τα λόγια του. Με οπότε τίποτα. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω αυτό που σκέφτομαι. Ποιο? Έχετε δεχτεί απειλές. Φυσικά και δέχτηκα απειλές. Μόνο που δεν μασάω από τις... Συγγνώμη που το λέω έτσι λαϊκά, δεν μασάω από τις απειλές. Η ζωή μου ήταν συνέχεια να είμαι μπροστά. Απειλές. Δέχτηκα απειλές. Κύριε Αντιδήμαρχε, το ανέφερα και νωρίτερα κατά τη βόλτα μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι που είχατε τη διάθεση να μας απαντήσετε στα ερωτήματα που αφορούσαν σε καταγγελίες που ήρθαν στο RISE αναφορικά με το παράνομο χιτά που λειτουργεί σε σημείο του Μαρκόπουλου. Τον είδαμε. Δεν το πίστευα, να σας πω την αλήθεια. Δυσκολεύομαι ακόμα να αντιληφθώ το μέγεθος. Έχουμε τη μυρωδιά ακόμα πάνω μας. Έχω ακόμα τη μυρωδιά του στη μύτη μου. Στο μεθάνιο.
Η επόμενη μέρα, ποια είναι? Είναι δύσκολα τα πράγματα, αντιλαμβάνομαι. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε σε κλήσεις του κόσμου και έπρεπε και εγώ να ανταποκριθώ σε ερωτήσεις δικές σας, γιατί δεν μπορώ ούτε να κάνω ότι δεν βλέπω και ότι δεν ακούω. Τη στιγμή που με έχουν ψηφίσει μια μερίδα πολιτών και περιμένει κάτι από μένα. Θέλω να σας πω ότι με το που ανέλαβα στις 2/9 του 19, κατευθείαν στείλαμε αυτό το χαρτί στο ΑΤΑΦ Μαρκοπούλου, στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεκτών Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Νοτιού Ελλάδος, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, στην Περιφέρεια Αττικής και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας, με θέμα ανεξέλεκτη απόρριψη μπαζών στο ανενεργό Χαδά Δήμου Μαρκοπούλου. Όπως είδατε και τις φωτογραφίες που τραβήξατε πάνω και υπάρχουν, τα έχουμε κάνει εμείς από το 11 του 20. Και ανταποκρίθηκε αμέσως υποδιεύθυνση δασών με έγγραφο της 4 Δεκεμβρίου του 20. Κλείνει η πόρτα και όποιος ανεβαίνει ανεξέλεκτε πάνω συλλαμβάνεται και κατάσχεται το αυτοκίνητό του. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, όταν λέμε κλείνει η πόρτα. Κλείνει η πόρτα ήταν ένα. Είναι οι πέτρες αυτές που χρειάζεται για να μετακινήσουμε. Αυτές οι πόρτες που είδατε για να φέρουμε με αυτό το μεγάλο μηχάνημα. Κλείσαμε την ανεξέλεκτη αυτή είσοδο που ο καθένας πήγαινε, έριχνε οτιδήποτε απορρίμματα υπήρχαν, μέχρι και νοσοκομιακά έχουμε ακούσει, από όλη την Ελλάδα. Περνάγανε τα αυτοκίνητα από μπροστά μου, οπότε δεν μπορούσα να πω ότι δεν τα βλέπω, γιατί είναι η μόνη οδός για να ανέβουν πάνω και γίνει η απόρριψη μπάζων και οτιδήποτε άλλων απορριμμάτων. Οπότε και δεχόμουν συνέχεια καταγγελίες. Και κάναμε τις νομότυπες ενέργειες που έπρεπε να κάνουμε. Και το θέμα ποιο είναι τώρα? Κάνω έκκληση στους αρμόδιους φορείς να γίνει η αποκατάσταση αυτό το τεράστιο έγκλημα. Το ζήσατε, το είδατε. Είναι ένα τεράστιο οικολογικό έγκλημα για τα παιδιά μας, για τους επόμενους που θα έρθουν. Και όταν θα μας πούνε τι κάνατε, κυρία Ειδινιώτη, σαν αντιδήμαρχος περιβάλλοντος, έκανα αυτά τα δέοντα που έπρεπε να κάνω. Έχω τη συνείδησή μου καθαρή και δεν κάνω πίσω. Μαζί με τον δήμαρχο μας, βέβαια, τον Κώστα Λαγιάννη. Γιατί άμα δεν υπήρχε ο δήμαρχος να είναι αρρωγός αυτό, δεν θα γινόταν τίποτα. Όπως είπατε, αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια μεγάλη πορεία. Ουσιαστικά τώρα χρειάζεται βήμα-βήμα να γίνει η αποκατάσταση. Είναι τεράστιο το μέρος. Για να καταλάβετε τις αναλογίες. Έχει γίνει μια προσωρινή ογκομέτρηση γύρω από το ΣΜΑ, που είναι της τάξης των 90.000 κυβικών. Για να γίνει αυτή η αποκατάσταση και να πάει στο σωστό αποδέκτη αυτά τα πράγματα που έχουν συσσωρευτεί εκεί πέρα, θέλει τουλάχιστον 11 εκατομμύρια. Μόνο για εκεί. Φανταστείτε τώρα και είναι το τεράστιο πράγμα που έχει γίνει. Που είδαμε πρέπει να έχει βάθος 200 μέτρα. 200 μέτρα βάθος. Έχει αλλοιωθεί. Τα νερά που είδατε είναι στραγγίσματα από τα σκουπίδια. Όπως έχετε δει κάτω στο Χαδά που υπάρχει ένα ειδικό μέρος για τα στραγγίσματα, έχει γίνει και αυτό εκεί πέρα. Από φυσικό. Έχουμε κάνει αίτηση στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσες για την αποκατάσταση πάνω των Λατομείων. Είναι το καλύτερο βουνό της Αττικής. Όνειρό μου είναι να γίνει ένα θεματικό πάρκο. Να μείνει για τα παιδιά, για το μέλλον των νέων μας. Να μπορούν να αθλούνται, να περπατάνε και να βλέπουν τη ζωή με διαφορετικό μάτι.